Μάχη να κρατηθεί στη ζωή δίνει στη Μονάδα Εντατική Θεραπεία του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου στη Λάρισα ένας 62χρονος που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο συγχωριανού του στο χωριό του στην Αμιγδαλέα. Χθε το βράδυ δεχτήκαμε ένα ασθενή από αμυγδαλέα, μα ενημέρωσε το ΕΚΑΒ ότι είναι ένα ασθενή με παράσυρση και σε μικροματώδη κατάσταση, άντρα ηλικία 62 ετών. Ο ασθενή οδηγήθηκε άμεσα στην αίθουσα αναζωογόνηση, διασωληνώθηκε. Ο ηλικιωμένο άντρα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με παρήτατε κρανιοεγκεφαλικέ κακώσει σε κομματώδη κατάσταση, γι' αυτό κρίθηκε απαραίτητο από του γιατρού να χειρουργηθεί αμέσω. Από τον αξιονικό έλεγχο, από την αξιονική τομογραφία διαπιστώθηκε κρανιοεγκεφαλική κάκωση, να το πω λίγο πιο απλά κάκωση κρανίο οδηγήθηκε άμεσα στη χειρουργική, στην, στο χειρουργείο για, για αποκατάσταση τραύματο. Αρχικά όλοι πίστεψαν ότι επρόκειτο για ένα τυχέ τροχαίο ατύχημα. Κανεί δεν μπόρεσε να φανταστεί ότι ο 26χρονο οδηγό παρέσυρε εσκεμένα το συγχωριανό του που εκείνη την ώρα καθόταν δίπλα στο δρόμο. Μετά την παράσυρση του 62χρονου, ο δράστη εγκατέλειψε το αυτοκίνητο στο χώρο του τροχαίου και έφυγε προ άγνωστη κατεύθυνση. Όταν πληροφορήθηκε ότι αναζητείται από την αστυνομία, ενημέρωσε ο ίδιος που ακριβώς βρισκόταν και συνελήφθη με την κατηγορία της απόπειρα ανθρωποκτονίας. Ο ηλικιωμένος άνδρας νοσηλεύεται τώρα σε κρίσιμη κατάσταση στη μονάδα εντατική θεραπεία. Ο είναι σε κρίσιμη κατάσταση διασωληνωμένος στη μέθ. Σύμφωνα με πληροφορίε, ο 26χρονο οδηγήθηκε σε αυτή την πράξη λόγω προσωπικών διαφορών με το θύμα.